Καλησπέρα εδώ, μισό τη ΣΕΦ. Καλά, εγκλαμά. Πάτης Μπαξ. Παιχνίδι για την T2. Τρία αντίθετη μέχρι στιγμής. 6-2 είναι. Βρίσκονται οι γηπεδούχοι, το παιχνίδι ξεκίνησε. Χρειάζεται τα διαγωνιστικά λεπτά. Αγούν αγωνιστικό ρυθμό. Είναι το ριμπάου, ούτε τώρα. Οι δύο βρίσκονται οι υπεδούχοι. Στην κρατήρα του γωνία, αστοχό. 4-5 οι φιλοξενούμενοι. Λοιπόν, θα πετύχουν το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. 2-0. Διακυρώσεις ζωχαλή. Θα στοχίσει. Ο Γιουρνάς κέρδισε το φάουλ. Θα δικαιώμα για 2 ελεύθερες βολές. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν κατά τους δύο φάγκους. Άστοχος και στην δεύτερη. Υπομονή, το φλότερ, άστοχο. Ο Γκόριτσα στο αμυντικό rebound. Εκεί στα σίγουρα χέρια του Γιουρνά. Στην διατρής. Το φάουλ σε ποιον. Στον Αμανατίδη. Ήταν μπροστά. Στα 6 μέτρα ο Τσιάρας δεν θα βρει στόχο. Με τις ομάδες για το πίτι της εκδηλάσσει και πολύ αλληλικότερο. Εδώ σοβαρά φαίνεται ότι και οι δύο είναι εκτός αγωνιστικού ρυθμού. Thank you.
Κλουτσό. Παιδούχους, δεν θα βρούμε στόχο, ούτε φιλοξενούμενοι, το 3-2 παραμείνει. Θα κάνει το 5-2. Σε αυτά τα 5,5 λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου παραμεθάσεις χαμηλά πίση ο Φέμελης την μπάλα στο καλάθι και θα βάλει μπροστά την ομάδα του στο σύν 6, 8-2 άστο το σούτ. Πολύ καλά έκανε από τη θέση που βρισκόταν. 12 στο σύν 8. Διαχειρός Χρυσίνη. Πάμε σε ένα time out. 3:50 για το τέλος του πρώτου δεκαλεπτού. Τέλος time out.
γρήγορα τελικά. Το σύμπρε που επιχείρησαν το λίγο οι Αλάι. 12-4 το σκορ. Ο Ζεβαλής έχει τη δυνατότητα να ρίξει ακόμα περισσότερο διαφορά στο δεύτερο του. Πάμε
πόντου σε δεύτερη περίοδο. Εκ μέρου. Και στη δεύτερη. 13 στο Τζιάρα. Έκανα λάθος, πρέπει να είναι το θέμα του τώρα. Τζιάρας από την γραμμή των 6.75 ήταν το τρίτο τρίποντο για εκείνους. Θυμάμαι καλά. Διαφορά για πρώτη φορά στις 10. Αφού να τρέξουν. Πάρα πολύ ψηλά. Από τον Άννα Στόπουλο. 18-11. Πέμελη, Κάρα, Σταυρωτές. Αφήσει την μπάλα. Αφήσει την μπάλα από ποιον. Βαλάει. Δεν μένει για τρεις και πάλι. Αυτή τη φορά θα εκτοχίσει. Είπαμε. Αρχίζει και βρίσκουν. Έχουν αρχίσει, έχουν βρει ρυθμό. Έξω από τη γραμμή των 6.75. Έχουν αρχίσει και πυροβολούν. Μανατίνης ωρία για τον πάγκο. Κλούτσο 23-11 η διαφορά για πρώτη φορά στο συν 12. Πάμε στο time out. Λοιπόν, θέλω time out. Το δευτερόλεπτα δεν κατάφεραν να περάσουν ποτέ το πρώτο μισό. Την μπακ, ξέρουν πάνω στα χέρια. Για τρεις, ας το πω, 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 ας το πω
αυτούς. Συν 25-12, στο συν 13 διαφορά, σταθερά, μεγαλώνει, σταθερά και σταθερά. Κύρις πάρα πολύ όμως το κύρις για να δούμε το δεσόλε. Πάω στον Μπαλάτσο, ακτιμολάζομαστε σε αυτή την κίνηση. Και για να το φέρουμε λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα, Λουκάς Μαυροκεφάλαιδης, εντάξει, μην φεύγουμε τόσο πολύ. Και μας ακούει κανείς Αμερικάνος και έτσι μας κυνηγάει. Ξέρει πολύ καλά τι είναι ο λόγος Χακίμ Ολάζος ο Πανατίδης. Αυτό τον τρόπο ανοίγει στην αντίπαλη άμυνα. Πιστεύαμε πιο πολύ στους παίκτες του. Ακόμη έκοψε με το που έκοψε, υπήρχε κι άλλος ελεύθερος παίκτης. Όταν περνάς την μπάλα μέσα και την βγάζεις πάλι έξω από τη γραμμή των 6.75, το μέσα έξω, ειδικά όταν έχεις ψηλό, μπορεί να απειλήσει. Όπως για παράδειγμα έχουν μπάσει ένα μαθήτη, είναι βέβαιο ότι θα έχει βοήθεια πάνω του. Η επίθεση πραγματοποιηθεί με ταχύτητα και οι πιθανότητες να πετύχουν είναι μεγάλες. Λυπάται με το όνομα να τύπεις, να κυκλήσει με το αριστερό. Έχουν την ευκαιρία να ρίξουν ακόμα περισσότερο.
Κλείσει. Προσπάθησε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αυτό δεν έγινε ποτέ. Σιδηρόπουλο, στα παιχνίδες. Τρέξει προς τον εμβριασμό. Μια χαρά είναι το μεγάδι. Τρέξει εκεί. Λέχου,
διαχειρός Δανιά. 30-21 στους δύο πόντων. Από την πλευρά των Bucks.
τελικά ένας από τους δύο-τρεις διακριθέτες του ολόκληρου του παιχνιδιού. 44-29. Παναδίδης είναι βάρη από τέλη και τους υπόλοιπους. Έχει εντός διεκδίκηση της νίκης. Παρόλο την αποχή, παρόλο που αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Με ρεκόρ καλύτερο από το δικό τους. Εκείνοι δηλώνουν παρόν. Βρίσκονται 4 και 10 πριν το τέλος του τρίτου περίοδου. Το μείον φεύγει και με την ευκαιρία να δέσουν ακόμα περισσότερο. Θα γίνει το λάθος. Άρα θα πάει μέχρι μέσα, μπροστά στο Μαλακούδη, θα σκοτήσει. Σε μένα είναι καλά να μην έχουν κάτι, είπες και δύο, μα να μην σηκώνεται όλα καλά. Νέο φτινό λάθος για τους Bucks. Εμελής, πρέπει να βγάλει έξω να τον κεράσει παγωτό μετά το τέλος του παιχνιδιού. Έχει πολύ όμορφη η βραδιά απόψε για αυτή την ασίστ. Ο Παλάτσος, το Ντέμελι. Μόνος του απαιτήθηκε το πρώτο εύστοχο τρίποντο. 3 δεκαλέπτου για την ομάδα του. 39-29 η διαφορά και πάλι τους 10. Και πάλι στους 13 πόντους. Υπάρχουν κοντά να φέρουν το παιχνίδι στους 3. Να βρεθούν στο μήνα 13. Βρεθούν στο μήνα 16. Έτσι είναι το μπάσκετ. Αρχή εκτέλεση από το Ζόταλι. Τα πατέρια του είναι εκείνος η Λιγουρνιά. Παιδιά, τώρα μαζί μας. Παιδιά, είστε το επόμενο μας. Γράφτε τα ονόματά σας εδώ. Γυρνάω ότι έχουν κάνει και η πόλη και ακριβώς το ίδιο και την ομάδα. Και όποιος έρχεται ξέρει, πες τώρα παιδί μου να έρχεται να γράφει την ομάδα σας. Ευχαριστώ πολύ. Σε διαδύο από τα 6 μέτρα η μάλα σε σίδερο. Σαφιρόπουλος στο αμυντικό rebound. Τρέξει προς βαθύ παλογαλάθη, δεν θα πει ο θυμιασμός. Σε οργανωμένη επίθεση. Καλάει. Σε
Τέμελη, εσωτερική, εξαιρετική ενέργεια τον Μπούλη στην μπαλά. Θα συμβαίνει αυτό. Γιώταλη, σούτ αυτός. Τρεις, έρμπορ, τέλος 10 λεπτού, 44, 29, στο σύμμα καφέντου, μεγαλύτερη διαφορά. Λοιπόν, τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε, 44, 29 το σκορ. Πόντους. Για να δούμε αν θα υπάρχει επιστροφή για τους Bucks. Είναι το λάθος. Μπάλα για ποιον? Μπάξ. Λιμανό δίπλα από εδώ για καμιά πύρα για ψαράκι. Έτσι γίνει, ναι. Θα κάνει και το κάτι παραπάνω. Όταν ήταν στη θέση του, όταν είναι στη θέση του.
πρόκειται σαν τις 45. Θα συνεχίσει. Γράψε το όνομά σου και την ομάδα και βάλε και τις υπόλοιπους όταν έρχονται. Ευχαριστώ πολύ. Από πίσω τη γράφει. Όχι, κύριε παιδί μου, ναι, γράψε το κύριο, ναι. Εξοχώς 92 33 Έτσι άρα δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Thank you.
πάμε τώρα να μην αντιβείς. Είναι σε πλαγούρι πως γίνεται. Τα βλέπετε αυτά. Να μαζέψει το αμυντικό. Αναγνωστόπουλος για δύο. Θα προσκύσει. Την μπάλα στο Τζιάρα. Θα βάλει και αυτό. Το rebound βαλάει σε συστημένη στον Βυσσίνη. Μέμελης. Πολύ όμορφη κομματική συνεργασία τώρα εδώ από τους συμμετούχους. Για να σας προσκύσει. Στο αμυντικό. Βάλει και αυτό στο τρίποντο. Προσκύσει. Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Το τελικό σκορ 70 για τους Δαλάι Κλάμα για το πρωτάθλημα της Βελομανίδας.